Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις οι οποίες διαδραματίζονται στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. 39 από τα 54 μενιδέπ ζητούν την παρέτηση του Πριτάνεως, καθηγητή Ιωάννη Σχοινά. Ποιο το περιεχόμενο του σημερινού δελτίου τύπου που απέστειλαν τα μέλη ΔΕΠ? Τι ανταπαντά ο γραμματέας της Συγκλήτου, Λευθέρης Τσιτσόπουλος? Τι είπε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αρτσάνελ ο Πρίτανης, κ. Σχοινάς? Λίγες μόνο ώρες απομένουν πριν ανοίξουν οι πύλες της 14ης Εμπορικής Έκθεσης Θράκη 2005. Η έκθεση Θράκη ξεπερνά τον εαυτό της σε προσέλευση, ποιότητα και αποτελεσματικότητα, δηλώνουν οι υπεύθυνοι. Παρουσία μαθητών, καθηγητών και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης έγινε σήμερα η παρουσίαση των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας και αγωγής σταδιοδρομίας από το 3ο Γυμνάσιο της Κομοτηνής. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις που διαδραματίζονται αυτές τις μέρες στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. 39 από τα 54 μέλη του ΔΕΠ ζητούν με έγγραφό τους, το οποίο υπογράφουν, την παρέτηση του Πριτάνεως Ιωάννη Σχοινά. Ραγδαίες εξελίξεις διαδραματίζονται στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης μετά τη σημερινή συνέλευση της σχολής, ένα δελτίο τύπου καθιστά γνωστή την οριστική ρήξη μεταξύ των Πριτανικών αρχών. Σε σημερινό δελτίο τύπου επισημαίνεται ότι μετά την αυθαίρετη και κατανόητη ανακοίνωση του δελτίου τύπου της 22ης Μαρτίου του 2005, μετά την παρέτηση του Προέδρου της Νομικής Υπηρεσίας κ. Χαραλαμπάκη και όσα ευθέως καταμαρτυρούνται σε βάρος σας, μετά τον παράτυπο διορισμό του Νομικού Συμβούλου, παρά όσα ρητός ορίζονται στο σχετικό προεδρικό διάταγμα, και επειδή μέχρι σήμερα το Πανεπιστήμιο δεν διαθέτει νομικό σύμβουλο με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μετά την πέραν κάθε νομιμότητας χρησιμοποίησης των υπηρεσιών του Ιδρύματος, αναφορά υπεύθυνου πρωτοκόλλου, μετά την εμφανή αδυναμία άσκησης διοίκησης δια της αποφυγής επιμακρών της σύγκλησης των συλλογικών οργάνων, και μετά τις καταγγελίες από την πλειοψηφία του Πριτανικού Συμβουλίου, αλλά κυρίως μετά την άρση της εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό σας, της πλειοψηφίας του Πριτανικού Συμβουλίου του Βασικού Οργάνου Διοίκησης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, και επειδή όλα τα παραπάνω οδηγούν το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης σε απαξίωση και μαρασμό, οι παρακάτω υπογραφόμενοι, εκφράζοντας τη συντριπτική πλειοψηφία της Συγκλήτου, βαθαίως ανησυχούντες και ενδιαφερόμενοι για την πρόοδο και το όφελος του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, καλούν τον Πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης καθηγητή Ιωάννη Σχοινά να παραιτηθεί, να προκηρύξει αμέσως πριτανικές εκλογές, ώστε το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης να επανέλθει σε ομαλούς ρυθμούς και λειτουργίες, καθώς η παρουσία του, όπως τονίζουν στο δελτίο τύπου, δεν εγγυάται πλέον τη συνέχεια. Ομοίως βέβαια καλούν τους κυρίους αντιπριτάνες να επικουρήσουν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, δίνοντας δι' αυτού του τρόπου τη δυνατότητα στο εκλεκτήριο σώμα να εκφραστεί εκ νέου για τον υπολοιπόμενο χρόνο της τριετούς θητείας. Το δελτίο τύπου υπογράφουν 39 μέλη ΔΕΠ σε σύνολο 54. Σε δήλωση προχώρησε και ο προϊστάμενος της Γραμματείας του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου Θράκης, Τσιτσόπουλος Ελευθέριος. Με εξέπληξαν οι δηλώσεις του κύριου Πρίτανη για το πρόσωπό μου, διότι αγνοεί την ισότιμη συμμετοχή του διοικητικού προσωπικού στα όργανα λήψης των αποφάσεων. Ο υπογραφόν αρνήθηκε να συμπράξει σε μια πολιτική εξόντως του διοικητικού προσωπικού, το οποίο δεν πρέπει να εργάζεται σε καθεστώς εκφοβισμού και απειλών. Ο μοιραίος άνθρωπος γνωρίζει όλη η πανεπιστημιακή κοινότητα ποιος είναι. Είμαι εκλεγμένος με τριετή θητεία όπως και ο κύριος Πρίτανης. Είμαι ισότιμο μέλος του Πριτανικού Συμβουλίου, ίσως μεταξύ ίσων με πρόεδρο τον κύριο Πρίτανη. Έχω το δικαίωμα να εκφράζομαι ελεύθερα και να λέω τις απόψεις μου ελεύθερα. Πρέπει να υπάρχει ακαδημαϊκή ελευθερία. Δεν υπάρχουν παραθεσμικές δομές. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης δεν θα χάσει το δημόσιο χαρακτήρα του. Οι διοικητικές υπηρεσίες και το διοικητικό προσωπικό δεν θα αντικατασταθούν από ξένη ιδιωτική εταιρεία για να χαρτογραφήσει την παραγωγικότητα και τη δραστηριότητα διοικητικών υπηρεσιών και του διοικητικού προσωπικού. Η επιθυμία του κύριου Πρίτανη δεν θα εφαρμοστεί. Δεν θα δημιουργηθούν παρά υπηρεσίες δίπλα σε δημοθετημένες υπηρεσίες του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου Θράκης. Η άσκηση της διοίκησης είναι λειτουργήμα και καθήκον. Είμαι 30 χρόνια στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και τέτοιες σοβαρές εκτροπές δεν υπήρξαν ποτέ. Ας αναλογιστούμε τις ευθύνες μας και να λάβουμε τις πρέπουσες αποφάσεις. Για όσα είπε ο κύριος Πρίτανης, ζητώ σήμερα την προστασία μου από τις συκοφαντικές δυσφημίσεις από την Υπουργό Παιδείας. Στο μεταξύ, σε ερώτηση της Βάσος Θεολόγη που τέθηκε στον Πρίτανη του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου Θράκης Ιωάννη Σχοινά, δήλωνε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel.
Το πρωί είχατε μία συνάντηση στην Κομοτηνή με τον πρώτο δημότη της πόλης, τον δήμαρχο τον κύριο Βατσικλή. Μάλιστα. Εκεί σας ετέθηκαν διάφορα ερωτήματα και από συναδέλφους αναφορικά με ένα ζήτημα το οποίο είχε ανακύψει. Και ίσως γίνεται και λόγος για οριστική ρήξη στο Δημοκρίτιο. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από κάποια δημοσιεύματα και του τοπικού τύπου στην Θράκη. Εσείς μιλήσατε το πρωί για μηχανισμούς παραθεσμούς, έτσι δεν είναι? Για? Μηχανισμούς παραθεσμούς. Ναι. Αυτό σας άκουσα να λέτε. Ναι. Τι ακριβώς συμβαίνει τελικά με τις Πριτανικές αρχές και με την μεταξύ σας σχέση? Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο καλείστε για ακόμη μια φορά να αντιμετωπίσετε και σε αυτό το επίπεδο? Κυρία Θεολόγη, έχω πει πολλές φορές ότι τα σχίσματα πολλές φορές υπερβαίνονται. Εγώ θα σας έλεγα ότι όχι μόνο τα σχίσματα, αλλά ακόμη και πολύ βαρύτερες καταστάσεις όπως οι αιρέσεις. Η ιστορία της Εκκλησίας μας αποδεικνύει ότι ακόμη και αυτές μπορούν να υπερβαθούν. Λοιπόν, ας μείνει αυτή η δήλωση για απόψε. Λίγες ώρες έχουν απομείνει για να ανοίξουν οι πύλες της 14ης Εμπορικής Έκθεσης Θράκη 2005 και οι υπεύθυνοι της έκθεσης παρεχώρησαν συνέντευξη τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 7 το απόγευμα αύριο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης Γιώργο Σαλαγκούδη. Λίγες μόνο ώρες πριν ανοίξουν οι πύλες της 14ης Εμπορικής Έκθεσης Θράκη 2005 και σήμερα πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Αρχική πρόθεση στην φετινή έκθεση να θέσει απτούς, σαφείς και ρεαλιστικούς στόχους και με προεπτική την επίτευξή τους δρομολόγησαν και πέτυχαν με απόλυτη ακρίβεια τη μέγιστη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων. Και με προοπτική την επίτευξή τους δρομολογήσαμε και πετύχαμε με απόλυτη ακρίβεια τη μέγιστη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων. Και όταν κάνουμε λόγο για συνάρτηση δράσης αποτελέσματος στον απαιτητικό κόσμο των επιχειρήσεων και του εμπορίου, δεν αναφερόμαστε σε αφηρημένες επιδιώξεις, προσδοκίες ή υποσχέσεις, αλλά σε μια σειρά κινήσεων που θα αποφέρει αμοιβαία ωφέλη σε όλους τους εμπλεκόμενους. Η Θράκη 2005 θα ξεπεράσει τον εαυτό της σε προσέλευση, ποιότητα, αποτελεσματικότητα, απήχηση, κινητικότητα, αποδεικνύοντας εμπράκτως τη σημασία και τον ρόλο της. Θα ξεπεράσει τον εαυτό της σε προσέλευση, ποιότητα, αποτελεσματικότητα, απήχηση, κινητικότητα, αποδεικνύοντας εμπράκτως τη σημασία της και τον ρόλο της. Και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της δικής μας προσπάθειας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος της ΔΕΘ, Νίκος Κασιμάτης, έδωσε τα βασικά στοιχεία για τα χαρακτηριστικά της φετινής διοργάνωσης, καθώς και τις συμμετοχές. Οι επισκέπτες, εμπορικοί ή απλοί, θα έχουν την ευκαιρία να δουν τις ημέρες της έκθεσης μια σειρά προϊόντα και υπηρεσίες διάφορων δυναμικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Οι επισκέπτες, είτε είναι εμπορικοί είτε είναι απλοί επισκέπτες, θα έχουν τη δυνατότητα να δουν μια σειρά προϊόντων από διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και παραγωγικότητας. Έχουμε τρεις ξένες συμμετοχές, δύο από την Κύπρο και μία από τη Σουηδία. Θα ήθελα να σταθώ στη συμμετοχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το οποίο η ΔΕΘ πρόσφατα προχώρησε σε μία επίσημη, σε επιτρέψουμε να πω, συνεργασίας, καθώς το Υπουργείο για πρώτη φορά συμμετείχε σε έκθεση του εξωτερικού, είστε στη Λισαβόνα μαζί μας και είχαμε την τιμή βεβαίως να την εγκαινιάσει το υλικό περίπτερο και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Μπασιάκος. Το εκθεσιακό πρόγραμμα Θράκη 2005 θα πλαισιώσουν αμιγώς δύο πολύ σημαντικές εκδηλώσεις. Η πρώτη έχει θέμα τις νέες τεχνολογίες και επιχειρηματικότητα και η δεύτερη με θέμα αγροτική ανάπτυξη και προοπτικές. Για έναρξη των εργασιών της ημερίδας θα κηρύξει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρος Κοντός. Την αγροτική ανάπτυξη και τις προοπτικές της και την οποία θα προλογίσει και θα ανοίξει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο κ. Κοντός. Ενώ η άλλη μερίδα αφορά τις νέες τεχνολογίες και την επιχειρηματικότητα, ήταν ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα, το οποίο μπαίνει συνεχώς στη ζωή μας και με πιο ταχύς ρυθμούς και υποθέτω θα γίνεται γνώστη στον ανακοινώσεων και του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας για τη διανομή ηλεκτρονικών υπολογιστών στους αριστούχους μαθητές, κάτι που δείχνει τη βούληση της κυβέρνησης και των ενδιαφέρων έτσι να εξαπλωθεί.
η ΔΕΘ, ο μεγαλύτερος εθνικός εκθεσιακός φορέας, φέρνει κοντά του τις επιχειρήσεις και τους φορείς, μικρές και μεγάλες, καθιερωμένες και άγνωστες, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την τοπική και διεθνή αγορά. Σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ και πρώτη αντιπρόεδρο του ΔΕΚΑΘΑΜΑΘ, Πινελόπη Ράλη. Μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, καθιερωμένες, άγνωστες, και μπορεί να συμβάλλει λοιπόν στο να συνθέσει ένα εκθεσιακό γεγονός εδώ, επιλέγοντας και αντικείμενα, όπως φαίνεται ακριβώς από τις δύο παράλληλες εκδηλώσεις, και προβάλλοντας και έχοντας σαν τελικό στόχο την άξιση της περιοχής. Αυτό είναι και το ζητούμενο, αν θέλετε. Στο διάστημα που συμμετέχω στο ΔΕΚΑΘΑΜΑΘ, έχω διαπιστώσει και έχω καταγράψει μία αγωνία από μέρος των επιχειρηματικών φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης για τις προοπτικές και το οικονομικό μέλλον αυτής της περιοχής. Δίπλα στην έκθεση είναι και ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης Κώστας Λιούρτας και ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης Νίκος Αγγελίδης. Ευχαριστώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία τουλάχιστον τοπικά που γνωρίζω, δεν ξέρω τα περιφερειακά, τα άλλα, τα οποία έχουν σταθεί δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια. Εμείς σαν επαγγελματικό και βιοτεχνικό επιμελητήριο ήμασταν από το 1992 και προσωπικά αλλά και σαν επιμελητήριο δίπλα σε αυτή την έκθεση, στην οποία πιστέψαμε και μπορώ να πω και επενδύσαμε πάρα πολύ. Πιστεύω είναι ένα γεγονός για τη Θράκη που όπως και πέρσι έτσι και φέτος αναδεικνύεται σε ιστορικό γεγονός. Εκεί που εστίασε το εμποροβιομηχανικό επιμελητήριο όλα αυτά τα χρόνια ήταν να μπορέσει αυτή η έκθεση να δράσει σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του εκθεσιακού μάρκετινγκ και να μπορέσει να στηριχθεί όχι στην φιλοσοφία που είναι η έκθεση του τόπου σου βοήθα και εσύ, αλλά στην ανταποδοτικότητα για τον επιχειρηματία. Τότε έγιναν και οι προσπάθειες του εμποροβιομηχανικού επιμελητηρίου που ξεκίνησε την ιδέα της δημιουργίας αυτού του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Ανατολικής Μακεδονίας. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα, έχοντας μία γενική έκθεση και τέσσερις κλαδικές, να θέσουμε ένα νέο στόχο. Η 14η Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση Θράκη 2005 σηματοδοτεί την ανάπτυξη της περιοχής. Τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Μιχάλης Αγγελόπουλος. Γίνεται και φέτος με την παρουσία του κ. Γιώργου Σανταβούδη, του Υφυπουργού Ανάπτυξης. Αποτελεί για μας μια παρέμβαση, διότι μια έκθεση δεν είναι μόνο η εβδομάδα ή το χρονοδιάγραμμα εκείνο που περιλαμβάνει έτσι κι αλλιώς κινητικότητα και υπογραμμίζει την επιθυμία, την προτεραιότητα των επιχειρηματιών, των πολιτών, των φορέων να δηλώσουν ότι μπορούμε να έχουμε πρόοδο και ανάπτυξη. Αποτελεί είναι μια μεγάλο γεγονός παρέμβασης, τα φώτα του οποίου θα φύγουν για όλη τη χώρα, αλλά και εκτός χώρας. Μα συγχωρείτε για τον ήχο, κυρίες και κύριοι, ήταν τεχνική ατέλεια. Μεγάλη βαρύτητα δίνει ο Δήμος της Αιγύρου στην καταπολέμηση των κουνουπιών, καθώς συνδέεται και με την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου. Νέα εταιρεία με επαγγελματική καταξίωση στο χώρο της ανέλαβε το έργο της καταπολέμησης και ο Δήμαρχος της Αιγύρου, Ευάγγελος Λίτσος, τονίζει ότι θα γίνεται αυστηρότατος έλεγχος. Η καταπολέμηση των κουνουπιών είναι ο κύριος στόχος του Δήμου Αιγύρου, καθώς συνδέεται με την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου. Νέα εταιρεία ανέλαβε το έργο της καταπολέμησης κουνουπιών, σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Αιγύρου Ευάγγελο Λίτσο, που τόνισε πως θα επιβλέπει την πορεία του έργου και θα γίνεται αυστηρός έλεγχος στην εταιρεία. Να πούμε ότι τουρισμός, παραλιακή ζώνη κτλ. Συνδέονται όλα και με το θέμα των κουνουπιών. Φέτος ξεκινήσαμε περίπου ένα μήνα νωρίτερα από ό,τι πέρυσι την καταπολέμηση. Έχει αναλάβει μια καινούργια εταιρεία στην περιοχή μας, αλλά μια αρκετά παλιά εταιρεία σε σχέση με τη δράση της στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι μια από τις μεγαλύτερες σε όλη τη Νότια Ευρώπη. Είναι η εταιρεία Οικοανάπτυξη, η οποία έχει αναλάβει και την καταπολέμηση των κουνουπιών στους Ολυμπιακούς αγώνες. Έχει διεθνείς περγαμηνές στον τρόπο που καταπολεμά. Το Σάββατο που μας πέρασε είχαμε και τον πρώτο αεροψεκασμό με ελικόπτερα. Και με βάση τα στοιχεία που μας δίνει αυτή τη στιγμή η εταιρεία, από τις μετρήσεις που υπάρχουν, τα κουνούπια είναι ελεγχόμενα στον ομό Ροδόπης σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Εκεί που εμφανίστηκαν σημαντικά προβλήματα σε κάποια κομμάτια της βόρειο-ανατολικά της λίμνης Βιστονίδας, έγιναν και αεροψεκασμοί. Ταυτόχρονα υπάρχουν και πήγια συνεργεία σε όλο το μήκος της παραλιακής ζώνης, αλλά και σε σημεία εντός του νομού, εκεί που εμφανίζονται κάποια προβλήματα.
Εμείς από την πλευρά του Δήμου, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ασκήσουμε αυστηρό έλεγχο στην εταιρεία, ώστε να εφαρμόσει τη μελέτη, και την έχουμε προειδοποιήσει ότι δεν θα εισπράξει ούτε ένα ευρώ από τον ομό Ροδόπης, εάν δεν έχει, δεν εφαρμόσει κατά γράμμα όσα προβλέπονται μέσα στην μελέτη. Από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα βέβαια είναι αυτά που θα κρίνουν τα πάντα. Αν και το θέμα των κουνουπιών είναι ένα δύσκολο θέμα για να μπορεί κανείς να μιλήσει για το τι αποτελέσματα περιμένει, γιατί αφού εξαρτάται αυτό το θέμα και από τις καιρικές συνθήκες, μπορεί αύριο να έχουμε κάποιο καιρικό φαινόμενο που να ανατρέψει ολόκληρο το σχεδιασμό. Η μελέτη όμως προβλέπει ακόμα και τέτοιες περιπτώσεις. Θέλω να πιστεύω ότι η εταιρεία θα ανταποκριθεί στα καθήκοντά της. Εμείς πάντως θα είμαστε πολύ αυστηροί απέναντι της. 24ωρη πανελλαδική απεργία κήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ και η ΓΕΣΕ με κύρια αιτήματα τις συλλογικές συμβάσεις. Το Πάμε στην Κομωτινή πραγματοποίησε πορεία σήμερα το πρωί με κύρια αιτήματα τις ελεύθερες συλλογικές συμβάσεις και διεκδικώντας κατώτατο μισθό τα 1.200 ευρώ. Πορεία πραγματοποίησε σήμερα το ΠΑΜΕ Ροδόπης με αφορμή την 24ωρη πανελλαδική απεργία που κήρυξε η ΑΔΔΗ και η ΓΕΣΕ. Κύρια αιτήματα του ΠΑΜΕ, οι γνήσιες ελεύθερες συλλογικές συμβάσεις, κατώτερος μισθός στα 1.200 ευρώ, σύνταξη το 80% του μισθού, 7ωρο πενθήμερο και 35ωρο εργασίας με πλήρη δικαιώματα. Η πορεία άρχισε από την Ομαρχία Ροδόπης και κατέληξε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου οι διαδηλωτές επέδωσαν ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, Μιχάλη Αγγελόπουλο. Η γραμματεία του ΠΑΜΕ της Θράκης πραγματοποιεί τη σημερινή συγκέντρωση με αφορμή την 24ωρη απεργία που κήρυξε η ΑΔΔΗ με αιτήματα τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, τις κοινωνικές παροχές, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματά τους. Όμως θα θέλαμε να τονίσουμε από τη μεριά μας ότι τόσο η πολιτική της κυβέρνησης που πήρε τη σκυτάλη από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ, η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, αλλά όσο και η συμπεριφορά των τριτοβάθμιων συνδικαστικών οργάνων της ΓΕΣΕΗ και της ΑΔΔΗ, κινούνται στην κατεύθυνση να μειωθούν τα εισοδήματα, να χτυπηθούν κοινωνικά δικαιώματα, κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Το ΠΑΜΕ καλεί τους εργαζόμενους με ένα πλαίσιο αιτημάτων που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της λαϊκής οικογένειας, να βγουν στους δρόμους, να απεργήσουν, να διαμαρτυρηθούν για να πετύχουν αυτά που δικαιούνται σαν εργαζόμενοι. Έτσι, στο πλαίσιο των αιτημάτων που θέτει το ΠΑΜΕ, σε αντίθεση με το πλαίσιο της ΑΔΔΗ, ζητάμε ο χαμηλότερος μισθός να είναι 1.200 ευρώ για την ΥΕ κατηγορία, στους δημόσιους υπάλληλους και για κάθε εργαζόμενο. Το δικαίωμα της σύνταξης στα 30 χρόνια, πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια και στο 80% του μισθού, η μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, η αύξηση των δαπανών για την υγεία, την παιδεία, τις κοινωνικές παροχές γενικότερα, την πρόνοια. Δημοσία διοίκηση για όλο το λαό, όχι για το κεφαλαίο το πολυεθνικό. Δημοσία διοίκηση για όλο το λαό, όχι για το κεφαλαίο το πολυεθνικό. Από την παρουσίαση των 5 τμήματων των γυμναστηρίων της πόλης στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο και το αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη από την πολιτιστική κίνηση, χαρακτηρίστηκαν οι χθεσινές εκδηλώσεις Ελευθέρια 2005. Πραγματοποιήθηκε στις 7.30 το απόγευμα η παρουσίαση τμήματων των γυμναστηρίων της πόλης μας στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο, στα πλαίσια των εκδηλώσεων των Ελευθερίων της Θράκης. Is everybody ready? No, I don't mean to brag on mine. I don't think you know what you've done this time. No, there's no things.
Επιστέγασμα της δουλειάς τους παρουσίασαν τα 5 τμήματα των γυμναστηρίων της πόλης μας. Η παρουσίαση των τμήματων αποτελεί πλέον θεσμό των εκδηλώσεων των ελευθερίων της Θράκης. Πραγματοποιήθηκε αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη από την πολιτιστική κίνηση στην αίθουσα του πολιτιστικού κιτάρου. Θα παρουσιάσουμε στην πόλη της Κομωτινής, σε συνεργασία με την πολιτιστική κίνηση νομού Ροδόπης, μία από τις πολύ σημαντικές εκδηλώσεις που ήδη έχουν παρουσιαστεί στην πόλη μας, ένα αφιέρωμα στο Μάνο του Χατζηδάκη. Με όλη την φρεσκάδα και την ευαισθησία που έχει επιδείξει ο συγκεκριμένος σύλλογος, η πολιτιστική κίνηση, θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν μουσικά και μέσα από κείμενα τον μεγάλο μας αυτό μουσικό συνθέτη και να δώσουν στο κοινό της Κομωτινής την δυνατότητα να έρθει σε επαφή με όλο το σημαντικό του γενικά για την ελληνική μουσική έργο του. Είναι μια προσπάθεια που την ενισχύουμε, τη στηρίζουμε και στην κατεύθυνση της στήριξης των προσπαθειών εδώ των ντόπιων δημιουργών, αλλά και στην κατεύθυνση του να δώσουμε στον κόσμο της Κομωτινής αξιόλογα, πολύ σημαντικά αφιερώματα μουσικά και λογοτεχνικά που αναφέρονται σε μεγάλους ανθρώπους του πνεύματος αυτού του τόπου. Η όλη ιδέα ξεκίνησε περίπου πριν από ένα χρόνο, όταν αποφασίσαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο μεγάλο Χατζηδάκη. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή αισθανθήκαμε ένα δέος και οι πρώτες πρόβες ήταν πολύ δύσκολες, διότι βρεθήκαμε μπροστά σε μια συνθετική μεγαλοφυΐα την οποία δεν γνωρίζαμε. Πολλά τραγούδια τα οποία είναι ιδιαίτερα απλά, όταν αποφασίσαμε να τα παίξουμε με το στυλ που αρμόζει στο Χατζηδάκη, ήταν εξαιρετικά δύσκολα. Σχεδόν όσες απαιτήσεις έχει και ένα κομμάτι κλασικής μουσικής. Από εκεί και πέρα, με πολλή προσπάθεια μέσα στη χρονιά, βγάλαμε αυτό που ακούσαμε σήμερα και ελπίζουμε ο κόσμος να ευχαριστήθηκε. Εμείς πάντως είμαστε περήφανοι για αυτό που δημιουργήσαμε αυτόν τον καιρό.
Το μουσικό αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη που ετοίμασε η πολιτιστική κίνηση Κομωτινής παρουσιάζεται σήμερα στο ΡΕΞ στο πλαίσιο των Ελευθεριών της Θράκης. Σήμερα στις 7.30 το βράδυ πραγματοποιήθηκε η ομιλία του καθηγητή Πανεπιστημίου και Φόρου Αρχαιοτήτων κ. Χαράλαμπου Μπακιρτζή με τίτλο «Αναζητώντας το Μάρωνα» στην αίθουσα εκδηλώσεων της Νομαρχίας. Ενώ σε 9.30 το βράδυ πραγματοποιήθηκε παράσταση του Γεώργιου Παπαστεφάνου το ελληνικό τραγούδι στα χρόνια του φωνόγραφου και των δίσκων 78 στροφών στην αίθουσα του πολιτιστικού κιτάρου. Σειρά έχουν λίγες διαφημίσεις. Παρουσία μαθητών, καθηγητών και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η παρουσίαση των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής, υγείας και επαγγελματικής σταδιοδρομίας στο τρίτο γυμνάσιο της πόλης. Με επιτυχία στέφθηκε η παρουσίαση των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας και αγωγής σταδιοδρομίας που υλοποίησαν οι μαθητές του τρίτου γυμνασίου. Καθυλωμένοι παρακολούθησαν την παρουσίαση οι μαθητές, οι καθηγητές και οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που μαγεύτηκαν από τις εργασίες των παιδιών που άρχισαν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, όσοι παραβρέθηκαν στην παρουσίαση είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την έκθεση έργων των μαθητών από το μάθημα της τεχνολογίας. Και να γνωρίσουμε την φύση, να την πλησιάσουμε και να μάθουμε να την αγαπάμε και να τη σεβόμαστε. Μας έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του ήλιου και να αντιληφθούμε ότι ο ήλιος αποτελεί σημαντικότερο μέσο αντίληψης του περιβάλλοντος και της κοινωνίας των ανθρώπων αυτό. Αποκρατήκαμε τη φύση, ενεργοποιήκαμε στο χώρο του σχολείου, από ειδικούς επιστήμονες και καθηγητές μας και συμμετείχαμε σε διάφορα περιβαλλοντικά παιχνίδια. Και ολοκληρώνοντας τα απόψινό μας δελτίο, να ρίξουμε τις απαραίτητες ματιές μας στα αστυνομικά συμβάντα. Η αστυνομική διεύθυνση Ξάνθης εθιστά την προσοχή των πολιτών, καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρήθηκαν πολλά πλαστά χαρτονομίσματα στην αγορά. Για τον λόγο αυτό, τονίζεται χαρακτηριστικά ασφαλείας των χαρτονομισμάτων. Το σπουδαιότερο πλεονέκτημα των χαρτονομισμάτων ευρώ είναι ότι συνδυάζουν χαρακτηριστικά ασφαλείας που έχουν ήδη απεδειχθεί αποτελεσματικά σε πολλά εθνικά χαρτονομίσματα. Τα χαρτονομίσματα ευρώ εκτυπώνονται σε χαρτί από βαμβακερές ίνες, το οποίο τους προσδίδει μοναδική υφή. Ορισμένα μέρη στο πρόστιο τμήμα των χαρτονομισμάτων εκτυπώνονται ανάγλυφα, ώστε να μπορείτε να τα αναγνωρίσετε με την αφή. Μπορείτε να διακρίνετε και άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας αν κρατήσετε το χαρτονόμισμα στο φως ή το γύρετε. Όταν κρατάτε το χαρτονόμισμα στο φως, μπορείτε να διακρίνετε μία εικόνα και την αξία του τραπεζογραμματίου. Όταν κρατάτε το χαρτονόμισμα στο φως, μπορείτε να διακρίνετε μία σκούρα γραμμή, την ταινία ασφαλείας. Στη δεξιά πλευρά της πρόστιας όψης των χαρτονομισμάτων μικρής αξίας 5, 10 και 20 ευρώ υπάρχει ένα ολόγραμμα πάνω σε μία λωρίδα ελάσματος. Όταν κρατάτε το χαρτονόμισμα πλάγια στο φως, μπορείτε να διακρίνετε το σύμβολο του ευρώ και την αξία του χαρτονομίσματος. Τα χαρτονομίσματα των 5, 10 και 20 ευρώ έχουν μία ειδιδίζουσα λωρίδα η οποία εμφανίζεται μόνο στην οπίστια όψη του τραπεζογραμματίου. Όταν κρατάτε το τραπεζογραμμάτιο πλάγια σε δυνατό φως, η λωρίδα αυτή λαμπυρίζει και αλλάζει ελαφρά ο χρωματισμός της. Στα τραπεζογραμμάτια των 50, 100, 200 και 500 ευρώ, ο αριθμός που αντιπροσωπεύει την αξία είναι τυπωμένος με μελάνη μεταβλητού χρωματισμού, η οποία όταν κρατάτε το τραπεζογραμμάτιο πλάγια στο φως, αλλάζει χρωματισμό από μοβ σε λαδί ή καφέ. Να προσέχετε λοιπόν τι χρήματα έχετε στα χέρια σας και πόσα χρήματα έχετε στην τσέπη σας. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα.